Το βιβλίο του Νικόλαου Σταυρόπουλου «Το παν στη ζωή είναι το παν» από τις εκδόσεις Όστρια παρουσιάστηκε στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Μία ιδιαίτερη στιγμή για τον Νίκο τον Σταυρόπουλο που σήμερα επίσημα πια κάνει τα πρώτα του βήματα στο μαγικό κόσμο που όλους μας έχει ταξιδέψει ένα βιβλίο. Στις αναζητήσεις που μπορεί να σε βάλει ένα βιβλίο, στις εικόνες που μπορεί να σου δημιουργήσει, στις αρχές που μπορεί να σου επιβάλλει με το δικό του τρόπο ή τις αρχές που μπορεί να σου θυμίσει τις οποίες ξέχασες από τη βάρβαρη πια καθημερινότητά μας. Να σου ανοίξει δρόμους ή και να στους κλείσει για το καλό σου. Κάποιος διαβάζοντας απλά τον τίτλο του βιβλίου μπορεί να θεωρήσει πως πρόκειται για ένα βιβλίο θρησκευτικού ή πατριωτικού περιεχομένου. Είναι όμως ένα βιβλίο που προκαλεί αναγνωστική τέρψη και απόλαυση, πολλαπλά ερεθίσματα και απορίες και αναστοχασμό σε σχέση με τη φιλοσοφία της ζωής. Είναι ένα ψηφιδωτό, θα έλεγα, ένα πολύχρωμο βιτρό ζωής και εμπειριών. Εμπειριών ενός ανθρώπου, του πατέρα του Νίκου, που μετράει πια 95 χρόνια, με πίστη, αιματηρούς και ιδρωμένους αγώνες και με απολαύσεις της νίκης. Σήμερα παρουσιάζω το βιβλίο, το πρώτο μου βιβλίο, το νέο μου βιβλίο, «Το παν στη ζωή είναι το παν». Πίστη, αγών, νίκη. Η φιλοσοφία ενός ανθρώπου του μόχθου. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στον πατέρα μου. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο με απλό τρόπο για να μπορέσει να δώσει έννοιες και σκέψεις σε ανθρώπους που θα ήθελαν να προοδεύσουν, να πετύχουν στη ζωή τους. Θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο που θα πρέπει να διαβαστεί από όλους, είτε από τους παλιότερους για να θυμηθούμε αρχές και αξίες, είτε από τους νεότερους για να πάρουμε δύναμη.